Κουρεμένο έως και 10% θα είναι ο έμφυα που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά που είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές το περασμένο έτος. Φέτος, για να πάρω τη, το, τη μείωση το, 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 του έμφυα που θα ε, καθαριστεί τον επόμενο, το μεθεπόμενο μήνα, τον Απρίλιο που θα αρχίσουμε να πληρώνουμε, mm -hmm. πρέπει να έχει το σπίτι να είναι τουλάχιστον για διάρκεια τριών μηνών. Mm -hmm. Αν είμαι κάτω από τρει μήνες δεν, δεν δικαιούμαι... την Αν το ασφαλίσει τώρα κάποιο. Αν τα ασφαλίσει τώρα, θα πάει για του χρόνου τον έμφυα. Έτσι, το χρόνο. μιλάμε για τα σπίτια τα οποία ε, ήταν την προηγούμενη χρονιά. Ο ένφια υπολογίζεται στα ακίνητα που κατέχει 1 πρώτη πρώτη του 24. Έτσι. Δηλαδή, ο φετινό ήταν αυτά που έχει κατέχει πρώτη του 24. Άρα λοιπόν πρέπει να τα έχει τουλάχιστον τρει μήνε ασφαλισμένο στο 23. Μήνες ασφαλισμένο μέσα στο 23 για να λάβει φετινή, ε, τη φετινή, τη έκπτωση. Okay. Ε, στατιστικά να πούμε ότι περίπου 1, 1 εκατομμύριο από τα 6,5 εκατομμύρια ακίνητα ασφαλισμένα. Δεν, το ποσοστό δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα υπάρχει περιθώριο εκεί ε, να αυξηθεί υπολογισμό τη έκπτωση θα γίνει αυτόματα κατά την εκαθάριση του φόρου, με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να έχει ζητήσει από τι ασφαλιστικέ εταιρείε να αποστείλουν έω και τι 25 Γενάρη τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολέων κατοικία φυσικών προσώπων που ήταν σε ισχύ το 2023 και καλύπτουν του ασφαλιστικού κινδύνου σεισμού, πυρκαγιά και πλημμύρα. Η μείωση θα γίνεται αναλογικά ανάλογα με τους μήνες του μήνε του έτου που είναι ασφαλισμένο το ακίνητο. Δηλαδή δεν σου λέει αν θα γυρίσουμε να δούμε τα παραδείγματα, σου λέει ότι Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Το 10% που είναι η, η μείωση στον εμφύα είναι όταν θα έχει το σπίτι ασφαλισμένο όλο το χρόνο. Mm. Έτσι, αν το έχεις για παράδειγμα 9 μήνες. Η μείωση έρχεται στα 3 τέταρτα, σε 7,5%. Αν το έχει ασφαλισμένο το 6 μήνε, στο μισό, 5%. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το 10% που λέμε για την έκδοση του ΕΦΙΑ είναι υπό την προπόθεση ότι το σπίτι είναι ασφαλισμένο ολόκληρο το χρόνο, ναι. ολόκληρο το έτο. Mm -hmm. Ποια αξία πρέπει να έχω ε, για να ε, είναι έγκυρη η ασφάλιση για να πάρω τη μείωση, είναι το 100% τη αξία όπω αυτή φαίνεται στο ε 9 mm. στην, δηλαδή, στην πρόσφατη εκαθάριση όπω φαίνεται μέσα στην εφαρμογή του ΕΕ9. Υποσχεδιασμό από το Αρμόδιο Υπουργείου και η μεσοσταθμική μείωση κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωση. Η αναπροσαρμογή που έγινε πέρσι και πρόπερση στι αντικειμενικέ αξίε των ακινήτων ήρθε και έριξε έξω πάρα πολλού φορολογούμενου οι οποίοι, ε, ενώ κάλυπταν τα τεκμήρια με τα εισοδήματά του, όταν αυξήθηκαν οι αντικειμενικέ αξίε, βρέθηκαν εκτεθειμένοι. Άρα, τι βρέθηκαν, βρέθηκαν να πληρώνουν περισσότερο φόρο γιατί για τα, 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 το εισόδημα δεν κάλυπτε ε, το τεκμήριο. Οπότε, τι, τι ποιο είναι το ζουμί από όλο αυτό. Το ζουμί από όλο αυτό είναι ότι πάμε να κάνουμε, ε, πάνε να κάνουν μάλλον μία ε, σταθμική μείωση κατά 30% στα τεκμήρια, ούτω ώστε να είναι πιο δίκαιη η επιβολή των τεκμηρίων. Στατιστικά να πούμε ότι 350.000 φορολογούμενοι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων του είναι μέχρι 1.000 ευρώ, δηλαδή εισόδημα 10 τεκμήρια 11. Mm. Ένα εκατομμύριο περίπου προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 1.000 5.000. 320.000 φορολογούμενοι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων 5.000 ευρώ. Εδώ, παιδιά, τώρα. Πλασματικό εισόδημα.